ή το Κυριακή. Με τα πολυημέρους κακοκαιρίας, ο ήλιος ανεφάνει φεδρός, για να δώσει μια ωραία χειμερινή ημέρα στους Αθηναίους. Και ενώ με τον Αλκιβιάδη κατεβαίναμε δια του Σοδούλη Καβητού, επανήρχονται στο πνεύμα μου σκέψεις, τα οποίας πολλά κυσέκαμα, δια την απάθεια της φύσεως προς τας αθλειότητας έτεινε σύρωτη εις τα σοδούς ή κατάκυντε επί των πεζοδρομίων, προς την συννεφιάν και την οδύνην, την οποίαν έχομεν εις την ψυχήν. Κατά την ώραν εκείνην, ο Νικόλαος Λαμυράς εξήλθεν εκ της παρατυμπύλην του Αδριανού οικίας του, μετά του εξαετούς ιού του Φέδωνος, για να κάνει τον προσφυλή του περίπατον όπισθεν της Ακροπόλεως, μέχρι των λόφων της Πνικός και του Φιλοπάπου. Εις το παράθυρο νεφάνει με τα μίαν στιγμή η κυρία Λαμυρά, λεπτοφυής και γλυκή αξανθή, και καμάρωνε τον ιόν της, ο οποίος τραφής της έστειλε με το χέρι φιλήματα. Ή το χαριτωμένον παιδάκι ο Φέδων. Όταν συχνάζαμε στο σπίτι του Λαμυρά, όλοι γοητευόμεθα υπό το κάλος της μορφής του και την χάρη των ψελισμάτων του. Αυτός ο Παύλος το ηγάπα πολύ, εγέλε επαναλαμβάνω τα τραυλίσματά του και το εχόρευε επί των γονάτων του. Τώρα δε ή το ακόμη ωραιότερον και χαριέστερον. Αγγελική κεφαλή με ξανθούς βοστρίχους γουρούς, μάτια μεγάλα, γεμάτα φως και αθώων χαράν. Επροπορεύεται με σκυρτήματα σκύλακος και εμιδία προς τον κόσμο όλων, όπως όλος ο κόσμος του εμιδία. Και αφού επροχώρει ο λίγον, επέστρεφε και απίφθινε παντίες ερωτήσεις προς τον μπαμπάκα, ο οποίος δεν εκουράζει τον απαντά, συχνά δε εθόπευε τα μελίχρυσα του μικρού μαλλιά. Ούτω διήλθον την όπισθεν της Ακροπόλεως λεωφόρων και στράφησαν προς το μεταξύ Πνικός και Φιλοπάπου να ίσκον, παρά τον οποίον έβοσκεν έγαμε ερήφια. Ο Φέδων, ειδών αυτήν, εξέπεψε φωνήν μεγάλη. «Μπαμπάκα, μια κατσίκα με τα κατσικάκια της!» Και στάθη γοητευμένος με τα σχήρας επί των μυρών. «Τρέξε να παίξετε μαζί», το εφώνεξε ο πατήρ του Μηδιών. Ο Φέδων έτρεξεν, αλλά όταν επλησίαζε και είδαν ότι η Αίγα ύψωνε προς αυτόν τα ελαιώτη της μάτια και έλαβε στάση κάπως απειλητική, το βήμα του έγινε διστακτικόν. Η Αίγα όμως, αφού επί μικρών τον παρετήρησαν, ετράπης φυγήν με τα τέκνα της και ο Φέδων οικολούθησε τρέχον, ενώ ο Λαμυράς του εφώναζε «Πρόσεξε, μην πέσεις!». Την ώραν εκείνην εξήλθαν από τα πευκάκια τα παρά την Ακρόπολη, νέος 30 περίπου ετών, οχρός και καταβεβλημένος, ως να είχε σηκωθεί από μακράν ασθένειαν, αλόκοτος το ήθος. Και ενώ ο Λαμυράς ανέβαινε δια της Ατραπού προς τον Ναΐσκον του Αγίου Δημητρίου, πέραν του οποίου είχε προχωρήσει ο γιος του, ο νέος εκείνος οικολούθησε την αυτήν διεύθυνση. Ήταν δε τόσο τεταραγμένος, ώστε μονολόγοι προφέρουν φράσεις διακεκομένας. Όταν έφτασαν εις την κορυφή του δρομίσκου και είδαν εις μικράν απόσταση τον Λαμυράν, το οποίο φαίνοντο η όμικη κεφαλή, εξήφθη φοβερά, εξήγαγε πολύκροτον και σπέβδον προς τον πατέρα του Φέδωνος, είπε με φωνή τρέμουσαν. «Ανθρωπόμορφε σατανέ, έως πότε θα με καταδιώκεις, αλλά δεν θα ποθάνει στο φρονοκομείο, θα ποθάνομεν εδώ μαζί». Ο Λαμυράς στραφής ανεγνώρισε τον Παύλον, επερχόμενον και έτοιμον να πυροβολήσει κατά αυτού. Αλλά καθήν στιγμήν ο Παύλος ή το έτοιμος να πιέσει τη σκανδάλιν, έκαμε κίνημα εκπλήξεως. Οι εξηγριωμένοι οφθαλμοί του επλατύνθησαν περισσότερον και ο τεταμένος βραχίωνάς του εχαλαρώθη. Μεταξύ αυτού και του Λαμυρά ευρίσκεται ο Φέδων με στάση εκπλήξεως και δέους, συμμαζευόμενος πλησίων του πατρός του, του οποίου το ένδυμα εκράτη. Ο Παύλος τον ανεγνώρισε και η συνεφωμένη μορφή του εθρίασεν. Το άγριόν του βλέμμα επραήνθη. «Ο Φέδων», ψιθύρισε, «πώς σε μεγάλωσε». Οι οφθαλμοί του εφάνισαν ως να υγράνθησαν. Αφού δε επί την αστιγμάς παρετήρησε τον Φέδωνε με ανέκφραστον τρυφερότητα, είπε προς τον πατέρα του με φωνή σιγανή σχεδόν ήρεμον, ενώ το βλέμμα του εδείκνυε το πεδίο. «Τι να σου κάμω, η αθωότης του είναι τείχος ανυπέρβλητον μεταξύ της μοχθηρίας σου και της απελπισίας μου». Επιτέθηκε προς την Πνίκα. Δεν είχε δε ακόμη συνέλθει από την έκπληξη και των τρόμων του ο Λαμυράς, ό,τι ήκουσε πυροβολισμών υπόκοφων. Έδραμε προς το μέρος εκείνο και έβρα τον Παύλο να σπέροντα με μίαν σφαίραν στην καρδία.